Στην πρώτη συνεδρία μας, μετά το ατύχημα, η ψυχολόγος μου μου ζήτησε να ζωγραφίσω τα πόδια της Τζοκόντας. Το θεώρησα παράδεκτο. Πρώτον, γιατί δεν ξέρω να ζωγραφίζω και δεύτερον, το αυτονόητο. Ακροτηριάστηκα στο τροχαίο. Οπότε, αρνήθηκα φυσικά. Πού να ξέρα. Να είμαι στο πρώτο μάθημα δημιουργικής γραφής και πάλι η ίδια άσκηση. Τώρα μου ζητάνε να περιγράψω τα πόδια της Τζοκόντας. Τρώω ένα σοκολατάκι, κοιτάω το περιτύλιγμα και εκείνο μου ψιθυρίζει. Τα τακούνια σαν εμένα δεν τα περπατάει καμιά. Μα φυσικά, χαμογελάει η Μόνα Λίζα, ενώ τα δάχτυλα των ποδιών της διακριτικά χορεύουν. Τάκα τούκα, τάκα τούκα. Αφηρημένα, χορεύω κι εγώ, αλλά ξαφνικά πάει και το πρόσθετο πόδι. Το τατουάζ που έχω στη δεξιά γάμπα γράφει «One foot in the grave». Θα έπρεπε να γράφει «Απολεσθέν μεν με χιούμορ δε». Ποια Τζοκόντα και ποια πόδια. Ποια Τζοκόντα και ποια πόδια. Κοντά. Έχω για σένα μια καρδιά. Καρδιά μου, πάμε ψηλά. Τίποτα δε μας σταματά. Κι αν έρθουνε μπόρες, θα βάλουμε σε όλες φωτιά.